Δεν έφερα την τράφικ σήμερα και την εσπρέσο που την προηγούμενη φορά πήγε δώσει συνέντευξη, μου έστερνε στα 1002. Όχι, εσύ μου τα έστερνε στα 1002. Όχι εγώ. Εσύ είχε αφρίσει. Εγώ πήρα από την εκπομπή τη Άννα Ρούζα. Από την τράφικ μου είπαν τι δηλώσει σου, να το ξέρει. Εγώ δεν κάνω τίποτα αν δεν υπάρχει έναυσμα για αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι τρελή. Τότε ούτε οι ορμόνες μου είναι ταραγμένες. Τότε να σταματήσει εδώ αυτή η ιστορία. Ούτε εγώ θα ξανασχοληθώ μαζί σου, αλλά ούτε και εσύ με μένα. Αγάπη μου, εγώ είχε ξεχαστεί η ιστορία σου. Πώς ξαφνικά μετά από κάποιο διάστημα εμφανίστηκες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ νόμιζα ότι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Νόμιζα ότι χάθηκες. Τι χάθηκα, μωρή, όταν εγώ περπατούσα με την Κλόντια και μου σφίγε το χέρι η Σοφία Λόρεν, εσύ δεν ήξερες να χρησιμοποιείς το προφυλακτικό. Ξεκόνου. Αγάπη μου, δεν μιλάμε εδώ πέρα για σεξ, σε παρακαλώ, δεν είναι και ώρα. Σε πάσω πάρα πολύ, κυρία Χιλουδάκη. Όταν εγώ δούλευα από τον κύριο Νίκα Σαββέτη, αγάπη μου, στο σπίτι σου και έπλυνα πιάτα. Έλα, πάμε παρακάτω. Τίποτα άλλο. Τι να κάνω? Να πλύνεις πιάτα, λέω. Να πλύνω πιάτα. Πράμε. Εγώ έχω σκλάβες και δούλες, αγάπη μου, που μου πλένουν τα πιάτα μου. Δεν έχω μάνατζερ του κόλου. Κυρία Χιλουδάκη, σας παρακαλώ πολύ. Σας είπα και πάλι, εγώ δεν ταινίες. Εσύ, αγάπη μου, ήσουν άγνωστη και είσαι άγνωστη. Κύριε, χρησιμοποίησα για μία αρπαχτούλα και τους πέταξα μετά. Δεν έχεις κάνει τίποτα καλλιτεχνικά. Που σου κρατάνε τα μισά λεφτά στα κλαμπ που πηγαίνεις, τρίτης περιοπής. Το τι κάνω εγώ, άστο καλύτερα. Κοίτα τον εαυτό σου. Κυρία Χιλουδάκη, σας παρακαλώ. Να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς σας. Σιωπή και εσύ που μου βγάλες το ξέκολο δίπλα τώρα και θέλεις να είμαι και πιο επίοικη στους χαρακτηρισμούς. Δεν απαντάω, γιατί σέβομαι το γυάλινο τοίχο και σέβομαι τον κόσμο που με αγαπάει και σέβομαι τον εαυτό μου, κυρία Χιλουδάκη. Δεν απαντάω. Το παρελθόν δεν ξεχνιέται, κορίτσι. Αγάπη μου, το παρελθόν με πάρα πολύ. Το παρελθόν δεν ξεχνιέται. Ο κόσμος δεν είναι μαμούχαλος. Πήγαινε σε καμία σχολή να μάθεις γράμματα. Αγάπη μου, πήγαινε να σπουδάσεις. Ο κόσμος δεν είναι μαμούχαλος. Θύχτηκες ξαφνικά, επειδή στο δελφινάριο σου κάνανε τη χάρη, μωρή, για να πέρανε και το όνομά σου. Τι έχεις κάνει, κορίτσι μου, στη ζωή σου. Τι έχεις κάνει, αγάπη μου, στη ζωή σου. Έχω ανθρώπους να μιλήσουν για μένα. Μεγάλους πρωταγωνιστές. Μπες στο site μου στο ίντερνετ να δεις τι έχω κάνει στη ζωή μου. Έχω φωτογραφηθεί για όλα τα περιοδικά της χώρας μου. Δούλεψα με όλα τα μοντέλα στην πασαρέλα της χώρας μου. Και εγώ σου είπα ότι έχω κάνει συνεργασίες και με ξένους, και όχι μόνο. Το έχω κάνει και θα κάνω ξανά. Το εσύ τι έχεις κάνει, παιδί. Έχεις κάνει, μωρή, ξανά. Άντε πάλι τα ίδια. Δεν ακούς. Όταν δεν ακούς, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Αυτό είναι και ιδιαίτερο μάθημα στις δραματικές σχολές. Τον ακούς, κυρία Χιλουδάκη. Εντάξει. Λοιπόν, κυρία Χιλουδάκη, μας ακούτε ακόμα? Έλα, αγάπη μου. Έλα, γλυκιά μου, σ' ακούω. Το δικό σας σχόλιο, κυρία Χιλουδάκη. Καλά, κοιτάξτε, κάποια στιγμή όταν θα τύχει να γίνει και αρκετά διάσημη η πανέμορφη κοπέλα η Τάνια που βλέπω μπροστά μου, ναι, και θα αισθανθεί το ξεκολάκι εκεί που έχεις δίπλα. Αγάπη μου, σταμάτα, γιατί ειλικρινά έχω μια ασφάλεια. Σου μιλάω σοβαρά, θα μιλήσω την ασφάλειά μου από εδώ και μπρος, αγαπητή Χιλουδάκη. Έχεις παρεκτραπεί τελείως. Έχεις παρεκτραπεί τελείως. Σου ζητάω ειλικρινά, προσπάθησε να είσαι πιο ήρεμη. Το έχεις παρεκτραπεί στο σκηνή, εντάξει. Σεβάσου λίγο τον κόσμο που σε βλέπει αυτή τη στιγμή, τα παιδάκια, τα μωρά. Δεν έχεις ήθος, δεν έχεις τρόπο. Είσαι, είσαι γυναίκα μαϊμού, είσαι, το ξέρεις. Έχουν απομακρύνει εδώ και ώρα τα παιδάκια, έλα, σε κοπέλα παρακαλώ, μου. Σε παρακαλώ. Εδώ και ώρα έχουν απομακρύνει οι γονείς τα παιδάκια. Κατάλαβες, όσο για τα υπόλοιπα παιδάκια έχουν καθίσει αποχαυνομένα μπροστά στο καναπέ και λατρεύουν αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται. Να σου πω κάτι, ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει και ακούει τι λες. Άστο να σε κρίνει εκείνος, εγώ δεν λέω τίποτα. Εσείς τον όρο ερμαφρόδιτο, κυρία Μπάρκα, τον χρησιμοποιήσατε θέλοντας να περιγράψετε το χαρακτήρα της κυρίας Χιλουδάκη. Εκεί πήγαινε ο όρος ερμαφρόδιτο. Επειδή μου είπαν από το σοκ ότι έχει δώσει η κυρία Χιλουδάκη τη δήλωση ότι είμαι από τη Φιλής κτλ, βρέθηκα σε μια κατάσταση άσκημη, είχα νεύρα και απάντησα με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να ήταν λάθος μου, γιατί δεν συνηθίζω να μιλάω άσχημα. Δεν μου το επιτρέπει η προσωπικότητά μου. Δεν γίνεται. Αλλά με προκάλεσε αυτό που είπε, η δήλωσή της. Κυρία Χιλουδάκη. Εγώ το είπα και χθες, γλυκιά μου, ότι αυτό με τιμά που είπε, γιατί την παραπέμπω στην ελληνική μυθολογία. Βέβαια, πού να γνωρίζει τέτοια πράγματα η κοπέλα. Αγάπη μου, μαθήτρια του 20 ήμουν, συνέχισε. Ψάξε να δεις για μένα. Δεν ξέρεις τίποτα για μένα. Ιδέες. Πού να ξέρεις, αγάπη. Ένα πλάσμα ιερό στην Ελλάδα του Ερμή και της Αφροδίτης. Αυτό λοιπόν με τιμά. Αν το πέταξες για κακιά σπόντα, αυτά έχω να σου πω. Εμένα... Ότι με τιμά.
Εμένα, ο τρόπος που μιλάω, αυτό μπορούσα να πω. Δεν θα μπορούσα τίποτα άλλο να πω χειρότερο, γιατί στο λεξιλόγιο μου δεν υπάρχουν οι λέξεις που χρησιμοποιείς η γλυκιά μου, κατάλαβες. Δεν θα μπορούσες η γλυκιά μου να τα βάλεις με μένα ούτως ή άλλως. Ακόμα και στο λεξιλόγιο αυτό. Μα δεν έχω βγάλει τη σχολή της Τρούμπας, αγάπη μου. Έχω βγάλει γυμνάσιο, λύκειο, μπήκα στη Γυμναστική Ακαδημία. Ναι, μωρή, τις βίστες των 10.000 έχεις βγάλει εσύ με τις ξεπεσμένους μποράκους, χοντρούς και βαμερούς. Τι έχεις κάνει, αγάπη μου, εσύ. Πες εδώ πέρα τι έχεις κάνει για να ξέρουμε. Πού έχεις βγάλει καμιά σχολή. Έχω πάει δραματική σχολή, έχω πάει στην Αμερικάνικη Ένωση 3,5 χρόνια. Τι έχεις κάνει εσύ. Έχω πει στο πανεπιστήμιο. Καλύτερα από σένα, έχω πει στο πανεπιστήμιο, αγάπη μου. Και γι' αυτό πέσαν εισαγγελείς στα πόδια μου και πολιτική. Γλύφω καλύτερα από σένα. Από έναν εισαγγελέα έχεις. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Εγώ δεν θα πω την προσωπική μου ζωή και το τι κάνω. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Ποιο δεν θα πεις, μωρή, εδώ ετοιμάζεσαι να βγάλεις βιβλίο δίθεν λοιπόν, και να κάψεις δίθεν τους ανθρώπους. Φυσικά θα βγάλω. Η μία αλήθεια είναι πάρα, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Θα το δεις στην πορεία. Προς το παρόν, άστο. Μέχρι τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου θα το δεις μπροστά σου. Να σου πω, για πες, ποιος είναι ο εκδοτικός οίκος ο οποίος θα σε εκπροσωπήσει. Εράνι. Ποια? Εράνι, εκδόσεις Εράνι. Εκδόσεις Εράνι. Έχεις και πρόβλημα στα αυτιά, Εράνι. Ναι. Τους ξέρει η μάνα τους. Έχει καμιά σημασία. Υφίσταται αυτός ο εκδοτικός οίκος, γιατί φυσικά. Σήμερα μιλώντας με τον Μιχάλη τον Κόκκινο από τον Όμβρο, ναι, μου είπε ότι δεν υφίσταται καν ο εκδοτικός οίκος. Δεν ξέρει τι, δεν ξέρει μάλλον, δεν ξέρω, δεν έχει πληροφορηθεί. Φυσικά και υπάρχει. Α, εννοείται. Να σου πω, έχεις καταλάβει τώρα, πάμε να κάνουμε ξανά το ίδιο πράγμα. Να ξαναρχίσει μια κατάσταση. Μα κάτσε, είπες κάτι το οποίο δεν το παρνιέσαι. Δηλαδή, σαν να λες ότι αυτό είναι, Τζούλια, αυτό, έτσι είσαι. Τη λέξη, είπες μια λέξη συγκεκριμένη. Ποια? Πώς θα γίνει τώρα. Ποια λέξη, δεν τη λέω, δεν μου αρέσει. Τηλεόραση. Έλα. Δεν κάνει. Έλα. Δεν είπες έλα. Έλα, πες μου εσύ τι είπα. Δεν λέω τι είπες. Αν το έχεις καταλάβει, έχει καλώς. Έλα βρε αγάπη μου, από τα 45% που έχει φτάσει η τηλεθέαση θα πάμε πιο στα 50%. Πιο απ' όλα εννοείται κυρία Μπάρκα. Αρχίζει από ξού, τελειώνει σε ο. Πώς? Αρχίζει από ξού, τελειώνει σε ο, Τζένι. Τι, ξέκολο. Αυτό, μην το ξαναπείς. Έλα. Ρίχνω το επίπεδο της τηλεόρασης. Τζούλια. Άκου που σου λέω εγώ. Ο κύριος Τερζής γελάει. Πάντως να σου πω κάτι. Τα γαλλικά που ακούμε στην εκπομπή εδώ. Να σου πω κάτι. Το καλό ξέρεις ποιο είναι, αγαπητή Τζένι. Ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όπως είπε και ο κύριος Δαμιτζάκης εδώ πέρα. Εμείς τουλάχιστον κάνουμε τον κόσμο να αισθάνεται πολύ καλύτερα μετά σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Λοιπόν. Τα ενεργεία, τα ναρκωτικά κτλ. Και ελπίζω πάντα να είμαι κι εγώ εδώ προπομπός να κάνω τον κόσμο να αισθάνεται καλύτερα θα και να είμαστε αγάπη μου. Να είσαι σίγουρη. Αυτό να είσαι σίγουρη. Αυτό είναι καλό. Θα ήθελα εδώ να λήξει αυτή η διένεξη, να σας δούμε κυρία Χιλουδάκη στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει η κυρία Μπάρκα όταν θα έρθετε στην Αθήνα. Αυτό θα το καταγράψει αυτή τη συνάντηση. Θα την καταγράψει η κάμερα. Θέλω από τον ιδιοκτήτη πρώτο τραπέζι και σαμπάνια κρυστάλ. Μα δεν θα σε έβαζα από τα άλλα καθίσει δεύτερο τραπέζι. Λοιπόν. Όπως και εσύ δεν θα με έβαζε ποτέ δεύτερο τραπέζι, δεν τραγουδούσες νομίζω. Θεά είσαι αγάπη μου, θεά. Αν το έγινε θεά. Μπράβο.